έχω βρει ένα σπίτι και του είπε: Α, είναι τέλεια. Ερχόμαστε να στο επιπλώσουμε. Τρομερό μπαλκονάκι εδώ, 25 ευρώ. Ερχόμαστε να στο επιπλώσουμε. Αυτό ήταν. Όταν το είδαν, είπανε. Σε παίρνουμε έτσι όπως είσαι και σε πηγαίνουμε σπίτι μας. Κοίταξε, δεν μου το είπαν αυτό ποτέ γιατί βλέπω ότι ήμουν χαρούμενος, αλλά σίγουρα πιστεύω ότι ζήσαμε κάποιες στιγμές έτσι δυναστείας με τις βάτες που μπαίνεις και λες, τι, γιατί εδώ παιδί μου. Έφυγε από την Κυψέλη για να μετοικήσουμε όλοι μαζί στη Νέα Σμύρνη. Έζησε πολλούς έρωτες εδώ, αλλά από ό,τι κατάλαβε όχι κάτι άξιο για να το μοιραστεί μαζί μας. Το νίκη του ήταν τέτοιο που μπορούσε να το πληρώνει με 4 βράδια σερβιτόρο σε μπαρ του Ψηρή και δηλώνει πανευτυχής που 2 χρόνια έμεινε σε αυτή τη γειτονιά. Πώς σου φαίνεται τώρα που το βλέπεις ξανά? Vintage. Βλέπεις την περιοχή, vintage. Τα βλέπω σπρώμαυρα. Θα ξαναγύριζες σε ένα τέτοιο είδους σπίτι? Νομίζω όχι από θέμα ασφάλειας πια. Όμως, όχι από θέμα υπεροψίας. Πριν πάμε στην Αστυπάλειας 14, μάθαμε ότι ακόμα του στέλνουν γράμματα στην Αστυπάλειας 10 και προφανώς έχει κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του στη συγκεκριμένη γειτονιά. Κάνουμε ένα γύρισμα γιατί ο Νίκος έμενε κάποτε εδώ. Τι κάνεις? Καλά, καλά. Ο κύριος έμενε εδώ. Αχ, γνωρίζεστε. Ναι, βέβαια, αυτό έμενε εδώ. Εδώ είχαμε πει τα γεια μας, βέβαια. Καλά είστε? Καλά. Έχουν έρθει κατά καιρούς διάφορα γράμματα στο όνομά σας. Αλήθεια, λέτε. Ποιος τα κρατάει? Τα πετάνε. Για να ζητήσω συγγνώμη τη υπηρεσία που δεν πλήρωσα γιατί είχα φύγει από εδώ. Πώς είστε, σας φιλήσω λίγο, πώς είστε? Κάνουμε εισβολή στο χώρο λίγο. Έλεγα, δεν ξέρω αν με θυμούνται. Εγώ έπαιρνα, λέω από εδώ, πολύ ωραία πράγματα. Μα αυτό έχει πει ότι μένατε εδώ. Μάλιστα, ορίστε. Άρα λέει αλήθεια. Πώς είστε? Καλά. Εσείς πώς είστε? Βλέπω όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, εγώ ωραία. Εδώ εσείς ωραία, όλα εντάξει. Η γειτονιά. Αγριεύει. Πώς σας φαίνεται τώρα ο Νίκος μετά από καμιά 15 ετία? Όμορφος όπως πάντα. Αυτά είναι. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ ωραία φρούτα. Υπήρχε? Ναι, βέβαια. Για πάμε να δούμε. Γεια σας. Τι κάνετε? Είστε ο ιδιοκτήτης εδώ του μανάδικου που ήταν από παλιά? Από παλιά, όχι. Είστε καινούριος. Άρα τον κύριο Μουτσουνάτα τον θυμάστε που ερχόταν και έπαιρνε? Όχι. Πάντως πολύ ωραία πράγματα. Θυμάται ότι είχε. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι ποιότητα. Το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Το δεύτερο του σπίτι ήταν... Πάλι 2 δωμάτια. Φανταστείς. Ανοίγες την πόρτα και είχε ένα μεγάλο χώρο, έτσι μακρόστινο, που ήταν χολ σαλόνι. Υπήρχε το υπνοδωμάτιο, ανθρώπινα. Υπήρχε ένα μπάνιο, πιο μικρό από το άλλο. Υπήρχε και μια μεγαλύτερη κουζίνα, μικρή αλλά λίγο πιο άνετη. Και μέσα σε αυτά τα 50 τετραγωνικά, εκτός από τη γάτα του τη Φέδρα, πήρε και ένα λαμπραντόρ. Είναι τέλειο, γιατί πραγματικά το λαμπραντόρ, ας πούμε, δεν του φτάνει και ψέλι. Όχι το σπίτι, τα 50 τετραγωνικά. Ήταν ένα κουτάβι βέλμα, ένα πολύ γλυκό σκυλί, το οποίο βέβαια όμως δεν μπορούσε να μείνει σε διαμέρισμα. Ας το καταλαβαίναμε. Εγώ όχι. Και τι έγινε, Νίκο? Είχα δουλειά εντωμεταξύ, γύρισα βράδυ. Και όπως πάω να ανοίξω την πόρτα, ακούω ομιλίες μέσα στο σπίτι. Και παθαίνω πανικό, λέω, Παναγία μου, ποιος μιλάει μέσα στο σπίτι? Ανοίγω την πόρτα σιγά σιγά, ήθελα και μια μουσική υπόκριση, δεν την είχα. Δεν πειράζει, θα σου βάλουμε εμείς. Ανοίγω την πόρτα και βλέπω το σκυλί να είναι. Έχει φάει το λουρί, δεν είναι αλυσίδα, λουρί, το έχει φάει το λουρί. Είναι μέσα στο σαλόνι, είναι πάνω στο σαλόνι πια. Έχει πάρει ένα πράσινο σκυλό που είχα. Το έχει με τα χέρια της εδώ. Είναι παντού πράσινα, μελάνι πάνω στον καναπέ, όλο μελάνι. Τα χαρτομάνια τα κλάψαμε, σκισμένα όλα. Είχα για κάποιο βλαμμένο λόγο ένα ψηλό και τα λοιπά με κερί, θρήματα κεριά, ρε παιδί μου. Είχε πέσει αυτό το βάζο όλο, είχε κολλήσει το κερί κάτω στο σανίδι, η τηλεόραση ήτανε... στον άνθρωπο. Ήταν ανοιχτή η τηλεόραση. Σοκαριστικό, πήγα στη γάτα. Ναι. Η οποία ήταν στην κουζίνα και κοιτούσε τύπου. Σ' άρεσε? Στο έκανα ποτέ. Ποτέ. Που θα μπορούσα να σου σκίσω όλα τα χαρτομάνια. Στο έκανα ποτέ. Ποτέ. Τύπου, μόνο εγώ είμαι για σένα που σε βλέπω. Κυρία η Φέδρα. Κυρία, πήρε φοβερή εκδίκηση. Φυσικά το σκυλί έφυγε νύχτα.